Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ εγώ που με φιλοξενείτε και μου κάνετε την τιμή. Είναι δική μας τιμή, γιατί θέλω να σας γνωρίσει και ο κόσμος, όσοι δεν σας γνωρίζουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο της Κέρκυρας έχει καταφέρει στο τμήμα το δικό σας να έχει πολύ καλές κριτικές για εσάς και τους συναδέλφους σας. Αλλά μια και έχουμε εσάς μαζί μας, να πω ότι μόνο καλά λόγια ακούμε για την Κατερίνα την Τράνακα και νομίζω ότι για εσάς είναι μια μεγάλη ανταπόκριση στην προσπάθεια που κάνετε να νιώθετε ότι ο κόσμος εισπράττει όλο αυτό το οποίο παράγεται καθημερινά. Εννοείται, εντάξει, γιατί τουλάχιστον στην ουσία όλοι οι κόποι ανταμείβονται, έτσι, δηλαδή με το ευχαριστώ του κόσμου, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω, δεν κυνηγάμε τη δημοσιότητα, απλά αυτό, ότι δηλαδή αρκεί να ευχαριστώ για όσα κάνουμε, γιατί προσπαθούμε πάρα πολύ, εδώ και 3 χρόνια από το 2017 και έως σήμερα, μπήκαμε εμείς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και αυξήσαμε τα ποσοστά των φυσιολογικών τοκετών. Βρήκαμε μια κλινική η οποία ήταν υποκατάρρευση, μπορώ να πω, και την αναστήσαμε. Και αυτή τη στιγμή θεωρούμε τυχεροί που δουλεύω εδώ, γιατί εντάξει, παρόλο το φόρτο εργασίας που είναι μεγάλο, τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Με τα μέσα, τα λίγα. Με τα μέσα, ακριβώς, που δεν είναι πάντα αυτά τα οποία θα χρειαζόσασταν για να κάνετε το καλύτερο δυνατό. Ακριβώς. Τώρα δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που κάνετε εσείς μια κεσαρική. Έχετε φέρει στον κόσμο πάρα πολλά μωράκια, αγόρια και κορίτσια και χαίρεστε κάθε φορά. Να το χαμόγελο αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, εδώ είναι η φωτογραφία εχθεσινή και ανάρτηση του Υπουργού Υγείας και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για αυτή την πρώτη κεσαρική σε εγκυμονούσα. Εσείς βέβαια, ξαναλέω, έχετε κάνει πολλές κεσαρικές και φυσιολογικούς τοκετούς. Ο χθεσινός ήταν ιδιαίτερος όμως ο τοκετός, αυτή η κεσαρική. Ήταν μια γυναίκα που είχε βρεθεί θετική. Τα συναισθήματα, η προετοιμασία, για πείτε μου ακριβώς τώρα, τι έγινε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κυρία ήταν, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ήταν προηγηθήσα κεσαρική. Πριν 4 χρόνια είχε γεννήσει το προηγούμενο της παιδάκι με κεσαρική τομή. Οπότε έπρεπε να γεννήσει και με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή τη φορά. Και δεν έγινε κεσαρική λόγω κορονοϊού, όπως διάβασα σε κάποια site από κυρίες οι οποίες δεν έχουν τα επιστημονικά φόντα να μιλάνε και φανατικές. Για το φυσιολογικό τοκετό. Μακάρι η συγκεκριμένη γυναίκα να έχει γεννήσει φυσιολογικά το πρώτο, για να μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Εγώ δεν θα είχα κανένα θέμα να πάρω τα μέτρα προστασίας και να την ξεγεννήσω φυσιολογικά. Αλλά η γυναίκα αυτή έπρεπε να μπει κεσαρική λόγω της προηγηθήσας κεσαρικής της. Τώρα, δεν την παρακολουθούσα εγώ, την παρακολουθούσε ένας άλλος συνάδελφος και γι' αυτό είχε προγραμματιστεί να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά η κυρία αυτή και ο σύζυγός της νόσησαν από κορονοϊό, ένιωσαν κάποια διαθεσία χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Υπευλήθηκαν μόνοι τους σε τεστ κορονοϊού και βγήκαν θετικοί, ενώ το παιδάκι τους το πρώτο βγήκε αρνητικό. Οπότε κλείστηκαν σε καραντίνα, αυτοπεριορίστηκαν. Αλλά την πρόλαβε την κυρία τα συμπτώματα του τοκετού, γιατί στην ουσία εμείς είχαμε δρομολογήσει μια διακομιδή στην Αθήνα. Γιατί τα δύο νοσοκομεία των Ιαννίνων και των Πατρών δεν τη δέχτηκαν λόγω του ότι δεν είχαν θέση στη μονάδα νεογνών και οπότε θα το είχαμε δρομολογήσει για το Έλενα Βενιζέλου, όπου το βράδυ 3 η ώρα το πρωί εφημέρευα και με πήρε η εν λόγω κυρία και μου είπε ότι κυρία Τράνακα έχω συσπάσεις ανά 5 λεπτά οι οποίες άρχισαν και δυνάμωναν, πυκνώναν και της είπα να έρθει στο νοσοκομείο άμεσα. Ειδοποίησα άμεσα το τμήμα των ΤΕΠ επιγόντων του COVID που είναι στο ισόγειο του νοσοκομείου να την κρατήσουν μόλις έρθει εκεί. Κατέβηκε η ΜΕΑ μας με ειδικό εξοπλισμό, την μονιτοράρισε και όντως τέλος πάντων φάνηκε ότι η γυναίκα έμπαινε σε ενεργό τοκετό. Και λόγω του ότι ήταν μια ήδη χειρουργημένη μήτρα προσφάτως, έπρεπε να προβούμε σχετικά άμεσα στο χειρουργείο. Δεν υπήρχε χρόνος δηλαδή να χάσιμο. Παράλληλα, βέβαια, εκείνο το βράδυ είχαμε άλλη μια κεσαρική επίγουσα. Είχαμε λεχοίδες οι οποίες είχαν προβλήματα. Τέλος πάντων, ήταν ένα δύσκολο βράδυ. Οπότε το χαρακτήρισα. Καλά κάνετε και το περιγράφετε. Δεν είναι όλα ρόδινα, ούτε στη μεύτικη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα άλλα ζητήματα που συζητάμε. Έτσι δεν είναι. Πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε. Και μάλιστα με την έλλειψη προσωπικού που διαθέτουμε, γιατί οι κοιμές μας είναι λίγες και καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια, με μία μόνο ΜΕΑ στη Βάρδια εκείνο το βράδυ, η οποία έπρεπε να κατέβει κάτω να δει τη γυναίκα, και εγώ να είμαι πάνω με τη συνάδελφο να τρέχουμε με άλλα περιστατικά. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε άψογα.
Πρώτον μπήκε η άλλη κεσαρική προηγούμενη που ήταν να μπει και η κυρία με το που ειδοποιήθηκε το χειρουργείο, έχουμε ένα ειδικά προσαρμοσμένο στα COVID θετικά χειρουργείο. Και είναι ειδική, δηλαδή δεν μπαίνει στο χειρουργείο το κανονικό για κίνδυνο, ευνόητους λόγους κίνδυνο διασποράς, έτσι. Ειδοποίησα γρήγορα, άμεσα, τέλος πάντων, πάρθηκαν τα μέσα προστασίας, μάσκες, ειδικές στολές, γάντια, προσωπίδες, τα πάντα, και μπήκαμε με άμεση ασφάλεια, προετοιμαστήκαμε εμείς και όταν ήμασταν έτοιμοι, περιμέναμε τη γυναίκα που ήρθε με τον τραυματιοφορέα, φορώντας μάσκα, οπότε ξεκινήσαμε το χειρουργείο. Εγώ με τη συνάδελφό μου, την κυρία Χατζησάβα, την ειδικευόμενη, το αντιμετωπίσαμε περίφημα, χειρουργικός χρόνος άψογος, μήτρα πολύ καλή, συσπάστηκε αμέσως, το παιδάκι βγήκε και χέρι άκρας υγείας, όλα πήγαν πολύ καλά. Η μαμά τώρα νοσηλεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουν κατασκευάσει τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου. Mm-hmm. Υπάρχει μία βάρδια, με 8 ώρες βάρδιες έτσι, που ανεβαίνει και είναι πάνω δίπλα της. Της τοποθετεί το μωρό στο στήθος, γιατί η μαμά είναι σημαντικό να πούμε. Μπράβο. Πειράζει. Βέβαια, φορώντας μάσκα και γάντια, το μωράκι βρίσκεται δίπλα της σε μια κλειστή θερμοκοιτίδα, όπου της το δίνουν στα χέρια, το θυλάζει και μετά το ξαναβάζουν στη θερμοκοιτίδα. Άρα, για να πούμε το σωστό, ότι ο κορονοϊός δεν κολλάει ούτε με το γάλα το μητρικό και ούτε περνάει διαπλακουντιακά. Άρα το μωρό δεν νοσεί, δεν γεννιέται έχοντας νοσήσει ενδομητρίως. Μπορεί να νοσήσει μετά αν δεν πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα. Οπότε, δηλαδή, τι εννοώ, από τα σταγονίδια του ουρινοφάριγγα, δηλαδή αν η μαμά το έχει χωρίς μάσκα στην αγκαλιά της, μπορεί να νοσήσει γι' αυτό. Δεν είναι ότι θα νοσήσει πίνοντας το γάλα της μαμάς. Ίσα-ίσα πρέπει να θυλάσει και να πάρει τα αντισώματα τα απαραίτητα, έτσι για να προφυλάσσεται. Τώρα, περιγράψτε μου λίγο το δικό σας ψυχολογικό κομμάτι. Είστε μια γυναίκα δυνατή. Ξέρω ότι παίρνετε άμεσα αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά σας. Εδώ ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αισθανθήκατε φόβο και εσείς και οι συναδελφοί σας, φορώντας όλες αυτές τις μάσκες, την προστασία, στο ότι πάντα λέμε, ρε παιδί μου, και αν κάτι δεν γίνει όπως πρέπει. Ναι, κοιτάξτε, εντάξει. Πάντα υπάρχει ένας φόβος προς το άγνωστο. Γιατί όσα μέτρα και προστασίες να πάρεις, φοβάσαι, μα μήπως κολλήσω, μα έχω μικρά παιδιά και μήπως τους το μεταδώσω, μα έχουμε γονείς με κάποιες ηλικίες που μας τα προσέχουν και μήπως τους τα μεταδώσουν. Εκείνη την ώρα έπρεπε να κολυμπήσω στα βαθιά. Αυτό είπα και σε κάποιους συναδέλφους σας που μου πήραν κάποιες συνεντεύξεις από το πρωί και τους λέω ότι δεν δίστασα ούτε ένα λεπτό. Εφημέρευα. Έπρεπε η συγκεκριμένη κυρία να γεννήσει, να γεννήσει με ασφάλεια, να γεννήσει, γιατί και αυτή αγχωνόταν, και η οικία της, να φέρει το παιδάκι της στον κόσμο άμεσα, γρήγορα και με ασφάλεια. Δεν γινόταν να το καθυστερήσουμε και εννοείται ότι εφόσον εφημέρευα, ήμουν εγώ σε αυτήν στην οποία έλαχε το περιστατικό και έπρεπε να το αντιμετωπίσω. Τι σας είπε η γυναίκα όταν τη βάλατε στο χειρουργείο πριν προχωρήσετε στην κεσαρική? Η γυναίκα η καημένη μπήκε μέσα, αγχωμένη. Σαν τους διαστημάδρυμους, ναι. Εννοείται τη συστήθηκα και τη είπα, εγώ είμαι η κυρία Τράνεκα με την οποία μίλησα στο τηλέφωνο, γιατί την κυρία δεν την είχα ξαναδεί, δεν την παρακολουθούσα εγώ. Mm-hmm. Είχαμε μόνο ακουστεί τηλεφωνικά, όπου με ευχαρίστησε. Εντάξει, καημένη, ας πούμε, μου είπε ότι ένιωθε λίγο πρωτόγνωρα και μάλιστα καημένη μου ζήτησε και συγγνώμη και τη λέω προς Θεού. Δηλαδή δεν είναι ευθύνες εσύ που κόλλησες κορονοϊό. Να είναι καλά η γυναίκα, να χαίρεται το παιδάκι της, γιατί έχει κι άλλο ένα παιδί. Να χαίρεται την οικογένειά της, να ζήσει το μωράκι, και είχατε κι άλλη γέννα χθες, έτσι δεν είναι? Είχαμε και άλλη μια γέννα χθες, το παιδάκι ενός πολύ παιδικού μου φίλου αγαπημένου που ήρθε στον κόσμο με πολύ χαρά, έτσι το περιμέναμε και χάρηκα πάρα πολύ γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν αδέλφια, οπότε ένας λόγος παραπάνω. Είναι αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές, γιατί ξέρω ότι όλοι οι γιατροί, δεν το βλέπετε ως επάγγελμα, αλλά ως λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνετε, όλες οι ειδικότητες μαζί και με το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά όταν υπάρχει αυτή η διαπροσωπική σχέση, είναι πιο δυνατά τα συναισθήματα. Εννοείται. Πάντα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που κάνω αυτή την ειδικότητα την οποία και υπεραγαπώ και ευχαριστώ τον κόσμο και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι μανούλες και την αγάπη τους, γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνη απλή ως ασθενή προς γιατρό. Με κάποια από τα κορίτσια έχουμε συνάψει πολύ φιλικές σχέσεις.
και τις έχω στην καρδιά μου. Μα νομίζω ότι είναι μια διαδρομή αυτή 9 μήνες που είναι η απόλυτη σχέση του γιατρού με την εγκυμονούσα. Είναι σχέση που αναπτύσσεται και που είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί την ώρα του τοκετού είτε είναι φυσιολογικός είτε είναι κεσαρική. Κρεμόμαστε, η αλήθεια είναι, από εσάς μέχρι να ακούσουμε ότι όλα πήγαν καλά, ότι το μωρό είναι καλά και μετά να πάρουν θέση βέβαια οι παιδίατροι κτλ. Να αναφερθούμε λίγο στην ομάδα που ήταν μαζί σας. Λοιπόν, μάλιστα, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Χιτήρης, ο αναισιολόγος, ο οποίος εκτιμώ βαθύτατα. Ένας πολύ αποτελεσματικός και σωστός συνάδελφος. Ήταν συνάδελφός μου και ειδικευόμενη εξαιρετική γιατρός, κυρία Ευτυχία Χατζησάβα, με την οποία συνεργάζομαι τώρα τελευταίως και έχω να πω μόνο τα καλύτερα. Ήταν το προσωπικό ημέα μας η κυρία Αγγελική Μίαρη, που ήταν στη Βάρδια. Μετά ήταν όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουγείου. Τώρα να σας πω ονόματα. Η κυρία Πανταζή, η κυρία Δαμοπούλου. Η κυρία Δαμοπούλου, η κυρία Γκοντόρα, η κυρία Πουλημένου, ο τραυματοφορέας ο κύριος Αντώνης Δαρμανής. Η κυρία Βαξεβάνου. Η κυρία Βαξεβάνου, ναι, μετά... Για να μην ξεχάσουμε κανέναν, γι' αυτό τα λέω, κυρία Τράνακα, γιατί δεν θέλω να ξεχάσουμε κανέναν. Οφείλω να πω και πολλά ευχαριστώ και στην προϊσταμένη ΜΕΑ, την κυρία Θεοδώρα Γραμμένου, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ υποστηρικτική, πάντα ήρθε μετά ίδια και ανέλαβε Βάρδια, οπότε και αυτή έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Εύχομαι να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Θέλω να μου πείτε πώς νιώσατε όταν είδατε τη διάσταση που πήρε αυτή η είδηση με τον Πρωθυπουργό στο Instagram, με τον Υπουργό Υγείας να κάνουν ανακοινώσεις, να λένε ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, δεν πίστευα να πάρει τόσο διάσταση. Βέβαια τώρα που ας πούμε μίλησα και με έναν συνάδελφό σας στη ΣΕΡΤ που μου λέει, μα πώς νιώσατε, γιατί ξέρετε, λέει, δεν είχε ξαναγίνει καθόλου, λέει, στην περιφέρεια τοκετός σε γυναίκα θετική. Και όντως μετά σκέφτηκα ότι μόνο στην Αθήνα η καθηγήτρια κυρία Καλανταρίδου τέλος πάντων αντιμετώπισε τέτοιο περιστατικό, αν δεν σφάλω δύο περιστατικά τέτοια. Δεν μου πήγε στο μυαλό ότι θα έπαιρνε τόση διάσταση. Και πώς ένιωσα. Εντάξει, εγώ είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου ταπεινό άνθρωπο. Δεν το έχω με τη δημοσιότητα, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί να την κυνηγάω. Εντάξει, χαίρομαι που τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα και να φέρω λίγο στο φως τα της κλινικής μας, που είναι μια κλινική η οποία στο παρελθόν νοσούσε πάρα πολύ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκτήσει ένα πολύ καλό όνομα. Θεωρώ ότι δικαίως είναι ένα από τα στολίδια του νοσοκομείου, γιατί αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολα περιστατικά και γυναικολογικά και μευτικά κυρίως. Και έχουμε αυξήσει πολύ τα ποσοστά των φυσιολογικών τοκετών. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω κατά καιρούς σε διάφορα site και στενοχωριέμαι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι μας όλοι οι γυναικολόγοι μας βάζει σε ένα καζάνι και καλά βαριόμαστε να περιμένουμε τη γυναίκα και την πάμε και σαρκή. Αυτά είναι αναλήθειες. Εμείς εδώ παλεύουμε, έχουμε αυξήσει τα ποσοστά τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ των τοκετών. Το ξέρει και η διοίκηση και η προηγούμενη και η τωρινή. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Και σε αυτό, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανη που μπόρεσα και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι μαζί με τους συναδέλφους μου, τον κύριο Πολίδο και τον κύριο Κοτεινά, που το ξεκινήσαμε και τρεις όλο αυτό. Και βάλαμε ένα λιθαράκι τώρα το πώς θα συνεχιστεί από τώρα και στο εξής, αν θα παραμείνω, δεν θα παραμείνω, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά νιώθω υπερήφανη που κατάφερα και ήμουνα, ας πούμε, μέρος όλου αυτού και συνεχίζω όσο μπορώ. Με όσα μέτρα διαθέτω, καλό θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε και άλλο προσωπικό, να ανοίξει επιτέλους το μευτήριο, το οποίο είναι ένα στολίδι το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε και να κάνουμε πάρα πολλά παραπάνω πράγματα, να κάνουμε και φυσιολογικούς μετά από κεσαρική, το λεγόμενο VBAT, να μπορούμε να αναλαμβάνουμε και άλλα περιστατικά. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής είναι ένα όνειρο άπιαστο, μακάρι να μπορέσουμε. Εγώ έκανα ήδη ένα VBAT, θα ήθελα να συνεχίσω όλα να έχω και τα κατάλληλα φόντα και μέσα. Γιατί με αυτά που διαθέτω δεν μπορώ να κάνω παραπάνω. Ξέρω ότι θέλετε να κάνετε πολλά παραπάνω και ελπίζω και με αφορμή αυτό το περιστατικό το χθεσινό να γίνει σαφές ότι η Κέρκυρα έχει λαμπρούς επιστήμονες. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα αρκεί να σας δώσουν τη δυνατότητα στα υλικοτεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς, γιατί την μευτική την υπηρετώ και την αγαπώ πραγματικά και θα ήθελα να μπορώ να κάνω παραπάνω, αλλά θα έπρεπε να διαθέτουμε και κάποια μέσα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό αν μπορούν να το ακούσουν οι μεγάλοι, ότι το μευτήριο είναι απαραίτητο να ανοίξει, να μπορέσει να ανοίξει.
Και τότε θα μπορούμε να κάνουμε και πολύ παραπάνω πράγματα, συνειδητά και με ευθύνη. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αποδεχτήκατε την πρόσκληση παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες που είστε στο νοσοκομείο, που κάνετε ό,τι καλύτερο πέρα από ωράρια. Είστε μια μαμά δύο υπέροχων παιδιών. Δεν είστε μια γυναίκα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και ασχολείται απλά μόνο με τη δουλειά της και την κάνει καλά. Την κάνετε όχι, πολύ καλά. Τα βλέπω δυστυχώς και πολύ λίγο τα παιδιά μου, αλλά καταλαβαίνουν και έχουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Μαμά τους πρέπει να βρίσκεται εδώ. Και, και είναι πολύ περήφανα τα κορίτσια σας. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Εύχομαι καλή δύναμη, πολλές επιτυχίες σε εσάς και τους συναδέλφους σας. Να περάσει ο κορονοϊός και να έχουμε να λέμε μόνο καλές ειδήσεις, κυρία Τράνακα. Αμήν, αμήν. Και να, αυτό θέλω να περάσει σαν μήνυμα ελπίδας, ότι και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, το να έρχεται μια ζωούλα στον κόσμο είναι η μεγαλύτερη νότα ελπίδας που μπορούμε να πάρουμε από όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά. Δική μας τιμή. Να είστε καλά.